Τις προκλητικές του τοποθετήσεις συνεχίζει ο ράπερ Kanye West. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του σε μια εκπομπή που εξυμνεί συνεχώς τον Donald Trump, ο Kanye West έκανε αντισημιτικές δηλώσεις, ενώ δεν δίστασε να εξυπνήσει μέχρι και την εποχή της ναζιστικής Γερμανίας. Η διοίκηση του Twitter αποφάσισε να αποκλείσει ξανά το λογαριασμό του στην πλατφόρμα μετά τις απαράδεκτες τοποθετήσεις του, ενώ ο κολοσσός αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων της Adidas διέκοψε τη συνεργασία τους. Ο Αφροαμερικανός ράπερ δήλωσε δημόσια πως του αρέσει ο Χίτλερ, πως τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να ελέγχονται και ότι είναι σωστό να σκοτώνεται κόσμος. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, με τον εκτελεστικό διευθυντή του Twitter, Elon Musk, να δίνει εντολή να πέσει ξανά το προφίλ του ράπερ, μόλις λίγους μήνες μετά την επαναφορά του. Ο Kanye West συναντήθηκε πρόσφατα με τον Donald Trump στο Μαραλάγκο της Φλόριντα. Ωστόσο, το τέτα-τέτ τους δεν πήγε πολύ καλά, με τον τέος πρόεδρο των ΗΠΑ να χαρακτηρίζει τον ράπερ βαθιά προβληματικό άνθρωπο και γνωστό ψεύτη.